Στο κομμάτι της Μενάνδρου από την Αγίου Κωνσταντίνου προς το παλιό εφετείο, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Όπως θα ακούσετε, καταστηματάρχες μας εξηγούν πώς γίνεται το παιχνίδι με τα ναρκωτικά. Κοίτα πώς θα δίνουν αμέσως τα χέρια. Αυτή εκεί είναι δηλαδή. Από το στόμα τα βγάζουνε. Τα έχουν μικρά, τα βγάζουν από το στόμα. Και αυτό το παίρνει, το κρατάει πάλι στο στόμα του. Για να μην το ψάξει στον δρόμο άλλο, δεν έχει. Τα έχει στο στόμα. Αυτή είναι η μοναδική είσοδος και έξοδος του εφετείου. Μοιάζει να είναι μια παλιά φυλακή. Μια φυλακή βγαλμένη από εφιάλτη. Όπως βλέπετε τώρα, το στενό και η είσοδος έχει κλείσει. Το παλιό εφετείο άδειασε. Όμως γέμισε η Αγίου Κωνσταντίνου με Αφρικανούς μικροεμπόρους ναρκωτικών. Η αγορά της θανάτου μετατοπίστηκε γύρω από το παλιό εφετείο. Στις φωτογραφίες ντοκουμέντο που παρουσίασε χθες η Real News, αποτυπώνεται καθαρά η αγοραπολισία του θανάτου μεσημέρι, μπροστά στα μάτια των περαστικών. Έξω από τη δημοτική αστυνομία πουλάνε ναρκωτικά. Να τη, η αστυνομία που είναι εδώ. Πού είναι αυτή, να τη, εδώ. Κάτσε 10 λεπτά, να τη. Στο παγκάκι, στη γωνία, όλοι αυτοί πουλάνε. Αυτοί που είναι στη γωνία, πέρα. Όλοι πουλάνε. Αυτοί όλοι πουλάνε, όλοι αυτοί. Και γίνεται. Εσείς τους έχετε δηλαδή πολλές φορές. Εγώ ξέρω και που τα έχουνε. Που τα κρύβουνε, ξέρω. Όταν περνάει η αστυνομία από εδώ, τι τους λέει. Λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν έχουμε εντολή από ανωτέρους. Μόνο να μας βλέπουν, λέει και τίποτα άλλο. Ποια αστυνομία. Βλέπω ότι κυκλοφορούν τώρα, αυτές τις μέρες. Τι έγινε. Κάνει μια βόλτα, πάει μέχρι την πλατεία Κουμουνδούρου και ο άλλος έχει κλέψει εδώ πέρα και έχει φύγει. Τι έγινε. Σήμερα όμως. Ο φόβος έχει φύγει από το ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Η χοντρέμπορ δηλαδή της πρέζας είναι σε πρώτο πλάνο. Βρίσκονται εδώ. Είναι ληστείες, γίνονται ληστείες, όχι απλά κλέψιμο, ληστείες. Είναι τρεις που σε κλέβουν και έχουν και άλλα 10 άτομα που στήριξε από πίσω. Πόσες φορές σας έχουν κλέψει, κυρία Αγγελική? 20 φορές, το λιγότερο. Και ταμείο και εμπόρευμα. Από τότε που έχει αδειάσει το παλιό εφετείο, ναι. Σας έχουν κλέψει? Δύο φορές ταμείο. Δύο φορές ταμείο και έκανε υπόκληση και μετά λέω πάρτε τα και φευγάστε. Τα όρια του γκέτο ξεκινούν στην οδό Σοκράτους. Έχει καθαρίσει από τη Σοκράτους και πάνω. Τη Σοκράτους και κάτω γίνεται της κακομοίρας. Η αστυνομία είναι εδώ από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, λένε οι καταστηματάρχες. Άμα δεν φύγουν αυτά τα γιαρά από εδώ και τα προβλήματα. Η αστυνομία δεν κάνει τίποτα. Το πρωί. Το πρωί. Από την ημέρα, από μεταπόγευμα και όλο το βράδυ και πρωί-πρωί δεν υπάρχει τίποτα. 7 μήνες μετά την κατάργηση του γκέτο, το ιστορικό κέντρο δεν έχει βρει ακόμα το βηματισμό του. Η αγορά υποφέρει και οι καταναλωτές υπολογίζουν ακόμα την κακή φήμη του παρελθόντος. 4 με πιάσαν το καλοκαίρι, μου βάλει φωτιά ένας εδώ, φορά κοντό μανικάκι, ήρθαν από πίσω μου. Χώνται μες στους άλλους. Ο ένας μέσα από άλλος από εκεί και άλλος πει έτσι. Φαύλος κύκλος λένε οι έμποροι της περιοχής. Άνοιξαν οι δρόμοι, αλλά ελάχιστοι έρχονται στα μαγαζιά μας για να ψωνίσουν. Μέχρι να φύγουμε κι εμείς και να παραδώσουμε το κέντρο σε αυτούς που το θέλουν γκέτο. Μία φράση, κύριε Κατάρτιση. Επιγραμματικά μόνο. Ότι τέτοια κυκλώματα σαν αυτά που είδαμε για πλαστογραφίες και τα λοιπά θα συνεχίζουν να ανθίζουν όσο θα υπάρχουν αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις που στέκονται και βάζουν φραγμό εμπόδιο στην νομιμοποίηση των μεταναστών που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας. Ένα αυτό. Δεύτερο. Η κατάσταση με τα ναρκωτικά μπορεί κάλλιστα να αντιγραφούν αυτές οι σκηνές σε όλες τις πόλεις, σε όλα τα χωριά της Ελλάδας, αλλάζοντας απλώς το χρώμα και την εμφάνιση των ανθρώπων που τα εμπορεύονται. Και τρίτον. Εκείνο που θα ήθελα να πω για μια ακόμη φορά είναι ότι οι εργαζόμενοι μεταξύ τους δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Και οι Έλληνες εργαζόμενοι και οι μετανάστες έναν εχθρό έχουν απέναντί τους. Το κεφάλαιο που τους ξεζουμίζει και γι' αυτό θα πρέπει να δώσουν μαζί την απάντηση και στην επεργία τη μεθαυριανή για να μπορέσουν να βάλουν φραγμό στα μαύρα αντεργατικά μέτρα που έρχονται. Εγώ θα ήθελα να πω. Οι ίδιες είναι οι δυνάμεις που εκτρέχουν τη μετανάστευση, οι ίδιες είναι οι δυνάμεις που χτυπάνε τους εργαζόμενους. Πόσοι είναι λαθρομετανάστες, ξέρουμε πόσοι είναι νόμιμοι. 600.000, αυτή είναι η είδηση εκπομπή σας σήμερα. 660.000. Εγώ πιστεύω ότι φτιάχνω ψηφοφόρο του μέλλοντος. Άτομος περνώ, θα προκαλέσω τώρα κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ, πολυπολιτισμικός, με τέτοιες εικόνες δεν θέλω να γίνω. Δεν με ρώτησε κανείς, μισό λεπτό. Φωνάζετε για τους μετανάστες, αλλά γιατί δεν φωνάζετε για τους Γάλλους, τους Γερμανούς που έχουν ήδη δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές. Για αυτούς γιατί δεν λέτε τίποτα. Ακούστε με μισό λεπτό. Έχουν περισσότερο λόγο. Δεν σας διάκοψα, κύριε. Θα με ακούσετε τώρα. Σας βάζω ένα ερώτημα να σας απαντήσω. Λοιπόν, εγώ τη γυναίκα πράγμα δεν τη θεωρώ. Ούτε μπουρκα θα φοράει, ούτε ρες είναι, ούτε αντικείμενο χλέβης είναι η γυναίκα. Γιατί μερικές θρησκείες αυτά λένε και οι συνάδελφοι. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Ξέρετε ότι η παιδεραστία σε χώρες του Ισλάμ επιτρέπεται? Το ξέρετε αυτό? Εγώ σας έβαλα ένα ερώτημα. Ο βιασμός η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει το δικαίωμα ψήφου. Εγώ προσωπικά λοιπόν, κύριε, πολυπολιτισμικός, δεν πρόκειται να γίνω ποτέ. Γιατί δεν ρωτήθηκα.
θέλω να ρωτηθώ και αν θέλω να γίνω. Και να σας απαντήσω και διαφορετικά. Πολυπολιτισμός υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά εκεί οι ηθαγενείς γίνανε ελικόπτερα Apache, γίνανε Huey ελικόπτερα, γίνανε Cherokee Jeep. Εγώ δεν θέλω να γίνω ούτε Jeep ούτε ελικόπτερο. Και κλείνω εδώ. Και στη Γαλλία έχουμε πολυπολιτισμό, κύριε, δεν απαντήσατε. Όχι, δεν. Αλλά εκεί οι προδότες, οι απικιοκράτες που πήγαν κάτω, όταν γύρισαν στη Γαλλία, έπρεπε να φύγουν πίσω, αναγκαστικά. Από το Βελόπουλο στο Βέλο είναι καλό για τζιπ. Δεν κακό. Είναι αιχμή του δέλατος. Είναι αιχμή του δέλατος. Λέγοντας το εξής, να κλείσω εδώ. Επιτρέψτε μου, κύριε Μαργαρίτη. Θέλω ειλικρινά να είμαι ξεκάθαρος με όλους. Σήμερα εγώ χάρηκα πάρα πολύ την εκπομπή. Άκουσα ένα νούμερο που μέχρι τώρα η κυβέρνηση δεν το ψηφοδοποιεί. Αλλά θέλω από την κυρία συνάδελφο, όταν τη μιλάω, είτε να με ακούει είτε να με απαντάει. Τίποτα άλλο. Θέλω ο συνάδελφος το λέω αυτό. Με πολύ αγάπη. Δύο πολύ γρήγορα σχόλια. Το πρώτο, να μην μπλέκουμε τα ζητήματα της ηθαγένειας και τα δικαιώματα των μεταναστών με τα προβλήματα που υπάρχουν στο κέντρο της πόλης. Αφήστε με, κύριε Βελόπουλο, δεν ξεκίνησα. Λέω. Αναγνωρίζω ότι υπάρχουν προβλήματα στο κέντρο της πόλης και χρειάζεται και αστυνόμευση, χρειάζεται και καλύτερη οργάνωση και χρειάζεται να μην μπαίνουν μαζί οι φουκαράδες μετανάστες με τους τοξικομανείς. Χρειάζεται αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του ιστορικού κέντρου. Τελείωσε. Είστε υπέρ της αρέας. Αυτό είναι άλλο θέμα όμως. Είναι ουσία. Κύριε Βελόπουλε, να τελειώσω, δεν έχουμε χρόνο. Αφήστε με να τελειώσω. Ευτυχώς αυτό το πρόβλημα. Λέω, αυτό είναι άλλο θέμα, η κατάσταση και η ασφάλεια των πολιτών από τα δικαιώματα των μεταναστών και από την εύκολη ταύτιση ότι όλοι οι μετανάστες ίσον εγκληματικότητα. Τέλος, επειδή μου απευθύνεται τον λόγο, σας καλώ να σκεφτείτε ότι Σουηδοί μας αποκαλούσαν τη δεκαετία του 40 και του 50 μαυροκέφαλους και δεν γουστάρανε τους μαυροκέφαλους. Και δεν γουστάρανε στο Μάλμο της Σουηδίας. Θα με ακούτε, όχι, γιατί τα ξέρω καλά για βάση. Αφού τελειώσω. Χθες στο Μάλμο τραυματίστηκαν 7 άτομα. Λέω, λοιπόν, από επεισόδια θρησκευτικά. Λέω λοιπόν. Αυτό να προσέξεις. Οι Σουηδοί αποκαλούσαν τους Έλληνες μαυροκέφαλους και δεν θέλουν να γίνουν στο ίδιο τραπέζι. Και εσάς Γερμανοί. Δεν μπορούσα όμως. Κύριε Χατζηπόλο, τι φράση. Επειδή τα έχουμε υποστεί, προτείνω λοιπόν να κάνουμε μία διάκριση ανάμεσα στα προβλήματα των φτωχών ανθρώπων, στα ζητήματα της ηθαγένειας και απέναντι στα θέματα της ασφάλειας, τα οποία χρειάζονται μετά. Ο κύριος Στυλιανίδης, παρακαλώ. Χωρίς φωνές και ακραίες τοποθετήσεις, εγώ θα ήθελα να πω ότι είμαστε σαφώς υπέρ της ένταξης, είμαστε κατά του αποκλεισμού και του ρατσισμού, αλλά σε καμία περίπτωση η φιλοσοφία ενός νομοσχεδίου δεν πρέπει να αποτελεί κίνητρο ή που θα προσελκύει μετανάστες στην Ελλάδα, διότι διαφορετικά θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Ελλάδα ως ακροτελεύτιο άκρο της Ευρώπης το ζήτημα της μετανάστευσης από άλλες χώρες οι οποίες συνορεύουν μόνο με ευρωπαϊκές χώρες. Εγώ από την απόψινή κουβέντα έβγαλα δύο ειδήσεις. Η μία είναι αυτή που είπε ο κύριος Βελόπουλος. Ο αριθμός των μεταναστών, για τον οποίο μας διαβεβαίωσε η κυρία Τσάκρη ότι είναι πάνω από 600.000. Των νομίμων. Παράλληλα, δεν ξέρω πόσο είναι. Και το δεύτερο αυτό που είπε ο κύριος Καλαμπανή, ότι ως πρόεδρος Ομοσπονδίας ένιωσε να τον στερούν το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του, επειδή ακριβώς δεν στεκόταν ως φυτό μπροστά στις απόψεις κυβέρνησης, η οποία ψηφοθυρούσε στον χώρο των μεταναστών εν ώψη των δημοτικών εκλογών. Για μένα είναι πολύ σημαντικά αυτά πολιτικά και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτού του είδους τα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη ψυχραιμία, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Κύριε Χατζηνικολάου, ο μεγαλύτερος κράχτης όλων των κυκλωμάτων που είδατε προηγουμένως και των παράνομων μεταναστών είναι οι κατά καιρούς αθρώες μαζικές νομιμοποιήσεις που έχουν γίνει και από την κυβέρνηση του Πασόκ και βεβαίως πρόσφατα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, των ακαταλεπάλληλα κύματα εισερχομένων παράνομων μεταναστών. Αυτό είναι που λειτουργεί ως κράχτης. Όχι ένα νομοσχέδιο που βάζει στεγανά για το οποίο μας κατηγορούν σήμερα οι μεταναστευτικές κοινότητες. Είδατε ποια ήταν η κατηγορία, η καταγγελία του κ. Καλαμπανή.